Αγαπητές γρεβενιώτισσες, αγαπητοί γρεβενιώτες, αυτά τα Χριστούγεννα θα τα γιορτάσουμε φέτος κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες, αφού η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να πολιορκεί την πατρίδα μας αλλά και τον τόπο μας. Τραγικό αποτέλεσμα αυτής της φοβερής ασθένειας είναι η αβάσταχτη απώλεια ανθρώπινων ζωών. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κάθε μέρα που περνά η Ελλάδα θρυνεί το χαμό ενός ολόκληρου χωριού, το οποίο δυστυχώς σβήνει μια για πάντα από το χάρτη της ζωής. Επομένως, είναι χρέος μας να συνεχίσουμε να τηρούμε με ευλάβεια τα μέτρα πρόληψης, αποτρέποντας έτσι την περαιτέρω διασπορά της θανατηφόρας αυτής λίμωξης που πλήττει ήδη ολόκληρες οικογένειες και στα γρεβενά. Είναι καθήκον μας τα φετινά Χριστούγεννα να τα γιορτάσουμε σπίτι, στέλνοντας από εκεί τις ευχές μας στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Η κοινωνική αποστασιοποίηση του σήμερα είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στην κοινωνική επανασύνδεση του αύριο. Επανασύνδεση που θέλουμε και πρέπει να μας βρει όλους μαζί. Ο Δήμος Γρεβενών ανάβει σήμερα το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης μας χωρίς καμία φυσική παρουσία στην κεντρική πλατεία Εμιλιανού, στέλνοντας με αυτόν τον λιτό και συμβολικό τρόπο ένα μήνυμα αλληλεγγύης στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, στα πληρώματα του ΕΚΑΒ και σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα υγείας που δίνουν μέρα νύχτα έναν τιτάνιο αγώνα. Έναν αγώνα σπουδαίο, καθώς η σωτηρία των συνανθρώπων μας που παλεύουν για τη ζωή τους αυτές τις ώρες στην εντατική πρέπει να είναι και δική μας προσευχή. Προσευχή για ταχύ ανάρρωση, προσευχή για να βγουν νικητές. Εύχομαι ολόθερμα καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους τους συνδημότες αλλά και σε όλους τους συμπατριώτες γρεβενιώτες της Διασποράς που λόγω των έκτακτων συνθήκων δεν μπορούν να επισκεφθούν φέτος τον γενέθλιο τόπο τους ώστε να ανταμώσουν με συγγενείς και φίλους. Ωστόσο, το βέβαιο είναι ότι κανένας ιός δεν μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη σκέψη αλλά και τα συναισθήματα αγάπης που νιώθουμε για τους δικούς μας ανθρώπους όσα και να είναι τα χιλιόμετρα που μας χωρίζουν. Αυτή η σκέψη ίσως είναι το πραγματικό νόημα των φετινών γιορτών, το πραγματικό πνεύμα των φετινών Χριστουγέννων. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Μετά το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, ο Δήμος Γρεβενών θα σας παρουσιάσει τώρα μια όμορφη διαδικτυακή συναυλία με μουσική και τραγούδια που ετοίμασαν παιδιά των Γρεβενών υπό τις οδηγίες της μουσικού και μαέστρου κυρίας Φωτεινής Γκιουλέκα. Στο χριστουγεννιάτικο αυτό πρόγραμμα συμμετέχει και ο γνωστός σολίστ Μανώλης Χατζημανώλης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το εορταστικό αυτό πρόγραμμα δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με προσωπικά βίντεο που μας απέστειλαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες από το σπίτι τους, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας που ισχύουν για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού. Εύχομαι από καρδιάς καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Μένουμε στο σπίτι μας για να μείνουμε ασφαλείς.
Καλή χρονιά και καλές γιορτές. Thank you.
Χρόνια πολλά.
Καλές γιορτές με υγεία και ευτυχία.